περίπου εδώ και ένα χρόνο. Έχει έντονους πονοκεφάλους, παρουσιάζει κάποια αναπνευστικά προβλήματα. Και ήρθε ο κύριος εδώ, μου τοποθέτησε τα μηχανήματά του και σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στο ψυχικό και μένει. Εγώ λοιπόν πρέπει να την πληρώσω ή αυτός. Δεν πρέπει να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Αυτός ο κύριος που νίκιασε το σπίτι του στην εταιρεία έκανε το έγκλημα. Έκανε ένα εγκληματία στη γειτονιά μας. Καταστρέψει όλο το περιβάλλον του γαλατσίου. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Από τους πολλοκεφάλους, από τις αρρώστιες, από τους συλλήγκους. Είναι ένα πράγμα, δηλαδή είναι ο φωνιάς της γειτονιάς μας. Υπομονή από τι? Από τον καρκίνο, από τη λευχαιμία, από τους πονοκεφάλους, από τις νευρικές διαταραχές. Από τι? Ντρέπομαι, λέει κυρία μου, να σας το πω. Εάν εσείς μένατε με τα παιδιά σας, της είπε, θα εγκαθίσταστε εδώ με τα παιδιά σας. Και λέει αυτή, τι να σας πω, να ρωτήσετε κάποιον άλλο κύριο, κάποιον κύριο σε άλλο υπουργείο. Από τον Άννα στον Καϊάφα κανένας δεν έδινε απάντηση. Αυτό λοιπόν είναι το ρεπορτάζ, κύριε Χατζιασλάνη και κύριε Παπαζιάννη, που είσαστε κοντά μας και είναι και εδώ πέρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι κάτοικοι και οι δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι από τις περιοχές. Υπάρχει βεβαίως μια ανησυχία. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, υπάρχει κίνδυνος και πρέπει να ανησυχούν οι άνθρωποι αυτοί κατά την άποψή σας, ναι ή όχι? Κατά τη γνώμη μου, σαφώς δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Παρακολούθησα μεγάλη προσοχή το ντοκιμαντέρ που δείξατε, το ρεπορτάζ, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που άκουσα την λέξη πειραματόζωα αρκετές φορές, κύριε Χαρδαβέλα. Αυτό που έχει σημασία και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι οι δύο εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που ήρθαν στην Ελλάδα δεν ανακάλυψαν κάτι καινούριο. Έκαναν και κάνουν εδώ και 1,5 χρόνο αυτό που έχουν κάνει άλλες χώρες, 80 χώρες στον κόσμο, τα τελευταία 15 χρόνια. Τη λέξη πειραματόζω, φορτικά μάλιστα, την είπανε δικαστήρια και μάλιστα γερμανικά δικαστήρια. Και την είπανε έγκυρα γερμανικά περιοδικά, που εκεί σέβονται κατά κάποιο τρόπο τον άνθρωπο και δεν έρχονται μεγάλοι πέμπτοι, άκουσον προς μεγάλη Παρασκευή, μέσα στη νύχτα να εγκαταστήσουν σε οικοδομή του νέου ψυχικού, σε περιοχή αμυγούς κατοικίας, ολόκληρο πάρκο κεραιών. Δεν οροδούν προουδενώς και εγκαθιστούν κεραίες δίπλα από 4-5 σχολεία. Βεβαίως υπάρχουν σχολεία στην περιοχή του νέου ψυχικού και εμείς χωρίς να έχουμε... Ένα λεπτά. Από κάτω, δίπλα, όσο κοντά θέλετε. Και εμείς δείχνοντας ευαισθησία σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, ζητήσαμε από το Πολυτεχνείο, καθηγητές ακούσαμε και μιλήσαν, να κάνουν εμπεριστατωμένες μελέτες οι οποίες βασίζονται σε διεθνείς τακτικές, χρησιμοποιούν μεθοδολογία που είναι παγκοσμίως αποδεκτή και έβγαλαν ότι τα όρια των ραδιοκυμάτων, της ακτινοβολίας που φτάνει στα παιδάκια, είναι από 100.000 έως 850.000 φορές κάτω από τα ισχύοντα όρια. Κεραίες σαν αυτές που μιλάμε έχουν εγκατασταθεί κατά χιλιάδες σε όλο τον κόσμο, το έχει υιοθετήσει η ευρωπαϊκή κοινότητα. Υπάρχουν συγκεκριμένες επιτροπές επιστημονικές οι οποίες ελέγχουν όλες τις διαδικασίες του συστήματος GSM. Επομένως, αυτή τη στιγμή να αρχίσουμε να θέτουμε τέτοιου είδους ερωτήματα νομίζω είναι αβάσιμα. Συμφωνώ, να τελειώσω τη σκέψη μου. Συμφωνώ ότι έχει προκύψει κάποιο κοινωνικό πρόβλημα και συμφωνώ ότι οι φορείς έχουν την ευθύνη να ενημερώσουν. Αλλά νομίζω ότι το κοινωνικό πρόβλημα θα ήταν πολύ πιο σοβαρό σε μια Ελλάδα με τα Βαλκάνια γύρω της, με μια Τουρκία απέναντι της, η οποία έχει κινητή τηλεφωνία, σε μια Ελλάδα που να μην είχε κινητή τηλεφωνία. Δεν νομίζω ότι μπαίνει το θέμα έτσι. Ότι δεν μπαίνει το θέμα να μην υπάρχει κινητή τηλεφωνία. Απλά μπαίνει το ζήτημα να μην υπάρχουν οι κεραίες μέσα σε κατοικημένες περιοχές, διότι εδώ πέρα εδώ ακούσαμε από άλλους, από όλους, ότι έχουν πονοκεφάλους και δεν πιστεύω ότι ένας ολόκληρος κόσμος τυχαία εμφανίζει κάποια προβλήματα και έχει κάποιο λόγο συγκεκριμένο να επιτίθεται κατά των εταιριών. Να ακούσουμε τον κύριο Δήμαρχο όμως. Ναι, νομίζω ότι οι κύριοι που είναι εδώ, όπως και εγώ που είμαι πολιτικός μηχανικός, είμαι αναρμόδιος για τα θέματα όπως τα έχετε προηγουμένως. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε για ιατρικά θέματα, μιλάμε για βλάβη, μιλάμε για ψυχική και σωματική βλάβη. Και Δήμαρχε, ρωτήσαμε γιατρούς και δυστυχώς δεν μπορούν να πάρουν θέση. Να σας διαβάσω λοιπόν εγώ. Στην Ελλάδα τουλάχιστον ιατρικές. Να σας διαβάσω λοιπόν ότι γράφει καθηγητής του Πολυτεχνείου ότι σε συνέχεια της σχετικής προηγούμενης τεχνικής εκθέσεώς μας παραθέτουμε συνοπτικά τις παρακάτω διαπιστώσεις. Κατά την προσωπική μας γνώμη, μέχρι της εξαγωγής των τελικών συμπερασμάτων θα πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές ή σε περιοχές με δέκτες κατοίκους που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού όπως παιδιά,
εντός παρενθέσεις προσχολικής και σχολικής ηλικίας, έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένοι κτλ. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών προχώρησε σε μετρήσεις και οι μετρήσεις αυτές έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα. Λένε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Την έχω μαζί μου. Ουδεμία αξία έχουν αυτές οι μετρήσεις, διότι γίνονται παρουσία των εκπροσώπων της Πάναφων και της άλλης είναι εταιρείας έτσι πράγματα. Που έχουν γίνει. Παρουσία μου. Παρουσία. Είπε ή δεν είπε ο συνεργάτης σας. Να τελειώσω είναι πολύ επιθετικό. Ναι ή όχι. Απαντήσω. Ένα ναι ή όχι. Είπε... δεν είναι ναι ή όχι. Το αντίθετο τότε. Έχετε ή δεν έχετε την δυνατότητα, εάν γνωρίζετε, να επέμβετε στο συγκεκριμένο πάρκο κεραιών και να αποδυναμώσετε μέχρι μηδενισμού την ώρα που γίνονται οι μετρήσεις την ένταση αυτής της ηλεκτρομαγνητικής. Δεν έχουμε κανένα λόγο να κάνουμε κάτι τέτοιο. Άλλο το λόγο σας ερώτησα. Ακούσατε, μόνο με υπεκφυγές. Έχετε ή δεν έχετε την δυνατότητα. Εδώ είναι κύριε Καταλάβη. Κύριε Φιλιππόπουλε, αν δεν με αφήσετε να τελειώσω αυτά που λέω, σταματώ να μιλάω για γιατρούς. Κύριε Φιλιππόπουλε, θα ανεμίσουν τις εκθέσεις των κυρίων επιστημόνων και θα πούνε μα είναι κάτω από τα επιτρεπτά όρια. Ακούστε με, συγγνώμη, συγγνώμη. Το Υπουργείο Μεταφορών έκανε μετρήσεις μόνο του, χωρίς να πει τίποτα σε εμάς. Όσο για τις μετρήσεις που έκανε το Πολυτεχνείο, για το οποίο ελπίζω όλοι πιστεύουμε εδώ ότι υπάρχει κάποια αντικειμενικότητα. Έγιναν γιατί κανείς άλλος δεν τη ζήτησε. Όχι, δεν υπάρχει αντικειμενικότητα, κύριε, γιατί την κάνει ο κύριος Κωνσταντίνου που είναι τεχνικός σύμβουλος της τελευταίας. Δεν την κάνει μόνο ο κύριος Κωνσταντίνου, υπάρχουν πολλοί άλλοι καθηγητές που κάνουν. Επίσης υπάρχουν ανακλώσεις, επιφάνειες που δεν ξέρουμε σε κάθε σημείο τι γίνεται. Όχι, κύριε, και αυτό εάν ειλικρινά, δεν είναι μακριά, εάν είναι βάση εγκαταστάσεως, ακούστε με, μπορεί να ανεβεί ανεξέλεγκτα σε πολύ μεγάλη ισχύ. Συγκεκριμένα για αυτό που συζητάμε τώρα. Για τις μετρήσεις, τις κάνει κάποιος από το Πολυτεχνείο, ο κύριος Κωνσταντίνου, καθηγητής, ο οποίος είναι τεχνικός του σύμβουλος. Ήρθε σαν μάρτης υπερασπίσεως, Τελεστέτ. Ήρθε είναι όντως έτσι. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Κύριε, δεν είναι ενημερωμένο. Πρακτικά των δικαστηρίων. Κύριε Χαρδαβελά, είναι λάθος. Μπορώ να ολοκληρώσω. Η κύριε μίλησε. Έχω μαζί μου, δεν χρειάζεται να φέρω τίποτα. Έχω μαζί μου. Έγινε μια δίκη προμηνώς, στην οποία μάρτιση περασπίσεως τελεστέ ήταν ο κύριος Κωνσταντίνου. Υπάρχουν πρακτικά. Και ελήφθη αναστατική περί της εγκαταστάσεως των κεραιών απόφαση. Στην Κεφαλινία Συναχαρνών, οδός Κεφαλινίας. Λοιπόν, υπάρχουν ανακλώσεις επιφάνειες που εδώ μπορεί να είναι α η μέτρηση, εκεί να είναι πολύ διαφορετική. Εκτός αυτού, ανεξέλεκτα, μου το είπε ο κύριος Κωνσταντίνου σε κατηδίαν συζήτηση μετά το πέρας της δίκης, μπορούν ανεξέλεγκτα να ανεβάσουν την ισχύ όταν ο άλλος σταθμός είναι μακριά και δεν ακούει αυτός με το κινητό τηλέφωνο. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ο Δημόκριτος θεωρούνται οι δύο αρμόζουσες αρχές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να πραγματοποιούν μετρήσεις. Και μόνο ο εκεί μπορούμε να πάμε κύριε, για να πάρουμε το Δημόκριτος και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ακριβώς. Λοιπόν. Στο Δημόκριτο λοιπόν όπου απευθυνθήκαμε είναι χαλασμένο το όργανο εδώ και 5 μήνες. Ζητήσαμε το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών να μας ενημερώσουν επίσημα, υπεύθυνα, αν πράγματι έχει δοθεί άδεια λειτουργίας για τη συγκεκριμένη κεραία, τι επιπτώσεις ενδεχομένως υπάρχουν, που ακόμη δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Εμείς όμως σήμερα πήγαμε στο Υπουργείο Μεταφορών, μιλήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Πάνο Βουρνά, να ακούσουμε αμέσως τώρα τι μας είπε το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Το Υπουργείο το δικό μας ασφαλώς και δεν βλέπει την ανησυχία αυτή των πολιτών αδιάφορο. Και έχει πάρει όλα τα μέτρα αυτά, τα οποία ορίζουν διεθνείς οργανισμοί, με τα στάνταρ στα οποία προβλέπεται, ώστε όταν χρειάζεται να μπορούμε να κάνουμε τους ελέγχους και να διαπιστώσουμε αν πράγματι υπάρχει επικινδυνότητα της ακτινοβολίας από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή όχι. Στις περιπτώσεις μέχρι τώρα που έχουμε ερευνήσει, σας πληροφορώ ότι το παραγόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή η ένταση επεδίου που προκύπτει, είναι πολύ πολύ χαμηλότερο από την επικινδυνότητα που ορίζουν τα διεθνή στάνταρ. Οι κάτοικοι του Γαλατσίου διακατέχονται πραγματικά από ένα πανικό. Διαπιστώνουν διάφορα προβλήματα, συμπτώματα, ενδείξεις σε ό,τι αφορά την υγεία τους και νομίζουν ότι αυτό οφείλεται με την εγκατάσταση της κεραίας της κινητής τηλεφωνίας. Εάν δεν μας αποδειχθεί επιστημονικά, δεν μπορώ εγώ να δεχτώ αυτό το πρόβλημα. Εγώ έχω δώσει ήδη εντολή στο Υπουργείο, στην αρμόδια διεύθυνση, να κάνει μέτρηση για να δει ακριβώς τι συμβαίνει. Όμως, κυρία Χρυστακάκη, φοβάμαι ότι στην κοινωνία που ζούμε, με την τεχνολογική ανάπτυξη που υπάρχει, βομβαρδιζόμαστε από ακτινοβολίες πολύ πολύ πιο μεγάλες από αυτές της κινητής τηλεφωνίας. Αυτά είπε μας ο κ. Βουρνάς από την πλευρά του Υπουργείου Μεταφορών. Ο κ. Βουρνάς είπε κάτι όμως πολύ σημαντικό μεταξύ όλων των άλλων. Ότι από το Γαλάτσι δεν του έχει ζητηθεί ποτέ
να γίνουν κάποιες μετρήσεις. Κύριε Αντιδήμαρχε, εσείς είχατε πει πριν από λίγο ότι πήγατε παντού, ζητήσατε. Τι έχει ακριβώς συμβεί? Βεβαίως και έχει ζητηθεί από το Δήμο Γαλατσίου. Και ιδιαίτερα θα έλεγα από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων, που εμείς έχουμε άμεση συνεργασία. Αν συμβεί όμως κάτι στην οικογένειά μας, κύριε, ουέ και αλλημονό σας. Αυτό σας λέω μόνο. Ουέ και αλλημονό σας. Θα ήθελα να πω. Γελάστε όσο θέλετε. Θέλω να αποτανθώ στους κυρίους εδώ πέρα που ισχυρίζονται γι' αυτό. Εγώ δεν θα πω πολλά πράγματα. Εφόσον βλέπετε ότι και το ισχυρίζεστε αυτό που λέτε, ότι δεν είναι βλαβερό αυτό το πράγμα, γιατί δεν τα βάζετε στα σπίτια τα δικά σας? Στις περιοχές τις δικές σας και πάσα σπίτια δικά σας, αυτές τις τηλεοράσεις. Και τα έχετε στα κεφάλια τα δικά μας. Αυτό το πράγμα εμείς κάναμε και θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμη, εάν δεν βρούμε, κύριε Χαρδαβέρα, το δίκαιό μας από τους φορείς και από τα υπουργεία τα αρμόδια, σας διαβεβαιώ, όχι εγώ μόνο, αλλά όλο το γαλάτσι, τα γενικό, θα ανέβουμε πάνω και θα το κάνουμε ένα πιάτο σπασμένο. Θα τα διαλύσουμε τα πάντα. Βλέποντας όλη αυτή την λαϊκή αγανάκτηση, την λαϊκή οργή, την πίεση, καταφεύγουν σε υπουργεία, φτάνουν σε κάποια ακραία σημεία ακόμη και να απειλούν. Γιατί εσείς δεν παίρνετε τις κεραίες αυτές από τα συγκεκριμένα σημεία, τα πυκνοκατοικημένα σημεία στο γαλάτσι και στο νέο ψυχικό, να τις πάτε σε κάποιες περιοχές που δεν είναι τόσο με πολλούς ανθρώπους? Πού είναι το πρόβλημα? Οικονομικό είναι, τεχνικό είναι? Τεχνικά και εξορισμού οι κυψέλες αυτές πρέπει να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη γεωγραφική λογική για να επιτευχθεί η επικοινωνιακή κάλυψη. Δηλαδή πρέπει να είναι σε συγκεκριμένη πολυκατοικία όπου υπάρχουν δίπλα ένα σχολείο, δεν μπορεί να είναι σε ένα άλλο σημείο που να μην υπάρχει τουλάχιστον ένα σχολείο ή να μην είναι τόσο πολύ πυκνοκατοικημένη? Αυτά τα σημεία είναι συγκεκριμένα. Εσείς να ήταν στα τουρκοβούνια που είναι δύο βήματα και μακριά από τους κατοίκους. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Χαρδαβέλα, σε αντίθεση με τους τηλεοπτικούς σταθμούς που καλούνται να καλύψουν, ας πούμε, ένα λεκανοπέδιο σαν της Αττικής, που είναι ελάχιστοι, χρειαζόμαστε πάρα πολλούς σταθμούς κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι είναι διάσπαρτοι μέσα στις πόλεις, για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα όπως έχει σχεδιαστεί. Μακάρι να μπορούσαμε να πάρουμε ένα σταθμό και να το πάμε στα τουρκοβούνια. Δεν θα δουλεύει. Δεν θα λειτουργεί. Σύμφωνα με την άδεια, για την οποία πλήρωσαν και οι δύο εταιρείες μετά από ομοιοδοτικούς διαγωνισμούς που έγιναν κτλ. Συγγνώμη, κύριε Καταβέλα. Δισεκατομμύρια. 60 δισεκατομμύρια. Εκείνη η ουσία της υποθέσεως. Λοιπόν, ναι. Ακριβώς. Πληρώθηκαν στο ελληνικό δημόσιο. Είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο, από την άδεια μας. Είμαστε υποχρεωμένοι από την άδεια μας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να καλύψουμε ένα ποσοστό της γεωγραφίας Ελλάδος. Δηλαδή, η ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται το σύστημα δεν ορίζεται μόνο από εμάς. Υπάρχουν υποχρεώσεις σοβαρότατες με ρήτρες και ποινή ανάκλησης άδειας. Όλα αυτά όμως, φαντάζομαι... Όχι, αυτά, αν θέλετε, τα άφησα τελευταία, ναι. Διότι καλό είναι και αυτά τα πράγματα να ακουστούν και να τοποθετηθούν στο τραπέζι. Όχι, αυτό είναι μια ερώτηση, ακόμα και αν πεθάνουν άνθρωποι. Μα για το όνομα του Θεού, είναι ποτέ δυνατόν δηλαδή να πιστεύετε? Συμφωνίες. Ναι, είναι δυνατόν ποτέ να πιστεύετε ότι εμείς κάνουμε κάτι τέτοιο? Βεβαίως, είναι λάθος αυτό που λέτε. Ακριβώς αυτό και θα ήθελα να σας πείσω σε αυτό, διότι πάντα, ειλικρινά πρέπει να βρεθεί μια λύση. Μετά από όλο αυτό που ζήσαμε εδώ πέρα, που εμένα πραγματικά με εντυπωσίασε, θα γυρίσετε στις εταιρείες σας, θα συναντήσετε αύριο το πρωί τους διευθυντές σας. Τι θα τους μεταφέρετε, αν θέλετε να μας απαντήσετε εσείς και η Χατζιασλάν και μετά ο κύριος Παπαζιάννης? Ναι, θα μεταφέρω και βέβαια θα το δουν όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθεί ο κόσμος. Δεν έχει ενημερωθεί ο κόσμος, κύριε Χαρδαβέλα, και είναι φυσιολογικό όταν κάποιος δεν είναι κατατοπισμένος, πραγματικά οτιδήποτε συμβαίνει να το ρίχνει στο άγνωστο και εν πάση περιπτώσει να παίρνει μία αμυντική στάση. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, θέλω να πιστέψετε ότι αυτό που κάνουμε πιστεύουμε ότι είναι σωστό και δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα προβλήματα τα οποία σέβομαι και ακούω από τους κυρίους, απλώς υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης. Και εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Χατζιασλάνη. Σίγουρα υπάρχει ένα πρόβλημα ενημέρωσης. Σίγουρα οι εταιρείες, σαν Τελεστέτ, είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι σε αυτό το πρόβλημα, το κοινωνικό που έχει προκύψει. Ειλικρινά, κύριε Δήμαρχε και κύριε Αντιδήμαρχε, εγώ τουλάχιστον, πέραν των αντιδραστικών σημείων, εκεί που δεν τα βρήκαμε, εγώ προσωπικά βρήκα πολλά σημεία στα οποία ειλικρινά συμφωνώ μαζί σας ως προς τις μετρήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, ως προς τις αρμόδιες επιτροπές οι οποίες πρέπει να τα ελέγχουν αυτά. Ελπίζω την επόμενη φορά που ασχοληθούμε το θέμα να έχουμε πιο ευχάριστα πράγματα να πούμε, να ακούσουμε και από την πολιτεία τη θέση της και τα μέτρα που πρόκειται να λάβει. Αυτό είναι η πρώτη φάση της προσπάθειας που κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
όλους που ήρθατε σήμερα κοντά μας. Εδώ κυρίες και κύριοι όμως τελειώσαμε και για σήμερα. Η κόκκινη γραμμή πρέπει να σας αφήσει. Θα είμαστε κοντά σας την ερχόμενη Κυριακή, εκεί γύρω στις 10.30 πάλι. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας και αυτό το βράδυ καλή σας νύχτα.